Σήμερα Σάββατο, 16 Απριλίου 2022. Herping, αυτό το μεγαλύτερο που λέγαμε, δύο Herping πριν, τώρα γίνεται. Εδώ στα Πλατανάκια και μετά στο Χορτιάτη. Είμαστε εδώ, Βασίλης Γιάννης και Δημήτρης εδώ. Ήρθαμε λοιπόν, πάνω, Στυλιανός έφυγε. Και εδώ είμαστε στη γέφυρα με τις Mauremys rivulata, τις γραμματές αεροχελώνες. Τώρα είναι αρκετές, μπορείτε να τις δείτε εδώ. Ρίξαμε και πριν λίγο να φάνε. Και ξέρετε, είναι πόλος έλξης εδώ, πόλο κόσμου, παιδιών και λοιπά, έρχονται τη ζώνη. Είναι το κεντρικό μέρος, αλλά οι χελώνες είναι συνηθισμένες. Άλλες φορές έχουμε δει να ζευγαρώνουν, να κινούνται κανονικά προς τους ανθρώπους. Δεν έχουν πρόβλημα. Έχετε κασίκια ακόμα. Δεν έχει πάρα πολλές ακόμα, ίσως γιατί αργεί να ζεσταθεί πολύ το νερό. Όταν ζεσταθεί το νερό το καλοκαίρι εδώ θα γίνεται χαμός. Τεράστια ποικιλότητα σε χελώνες. Και πιο σπάνια έχει και άλλα είδη. Έχει και βαλτοχελώνα, έχει και κόκκινο μάγουλο. Να δείτε και στελάρια εδώ, στελάρια μέντια ή κοτόχορτο, τσίκουιντ που το λένε. Δείτε πόσο ψηλή έχει γίνει σε αυτό το μέρος με τα πολλά θερεπτικά συστατικά και το πολύ νερό. Αυτό το χόρτο λοιπόν είναι πολύ κοινό τώρα την άνοιξη. Είναι ό,τι πρέπει για φυτοφάγα ή παμφάγα ζώα. Το τρώνε γενεοφόροι δράκοι, το τρώνε τα κουνέλια, οι χελώνες ξηράς. Το χρησιμοποιούσα πολύ όταν είχα αυτά τα ζώα. Κουνέλι και γενεοφόροι δράκοι, χελώνες ξηράς δεν είχα. Το τρώνε, έχει πρωτεΐνη, έχει ασβέστιο. Είναι ό,τι πρέπει. Αν έχετε κάποιο ερπετό που τρώει φύλακες, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Και το δίνουμε και σαν πουλιά επίσης. Νάτος και ο νεροσκορπιός, νέπα κινέρεα. Είναι ημίπτερο έντομο, δεν είναι σκορπιός φυσικά. Προς αυτή την προέκταση που είναι αναπνευστήρες του. Τι είναι σκυλιά, γιατί αναπνέει αέρα. Προέρχεται από προγόνους της ξηράς. Είναι σαρκοφάγο, βλέπετε τα δύο μπροστινά πόδια. Είναι προσαρμοσμένα σαν αρπακτικά πόδια, όπως είναι οι μάντιδες κάπως. Και έχει μετά ένα βελονοειδές στόμα που βάζει μέσα τοξίνη, δεν τσιμπάει εμάς. Θα μπορούσε, αλλά είναι πολύ αδύναμο, δεν μπορεί. Και χωνεύει το θύρμα και το ρουφάει. Σαν το λιθόκερο κάπως, αλλά ανήκει σε άλλη οικογένεια. Αυτός είναι νεπίδες. Συνήθως μείνει ακίνητος όταν τον ενοχλείς, αλλά αυτός όλο τρέχει. Άρατος. Θα βγάλω και φωτογραφία, γιατί σπάνια έχουμε φωτογραφίες από αυτό το είδος και θα τον αφήσουμε. Ένα σέντουμ εδώ μικρό. Άλλες φορές είχαμε βρει ένα κόκκινο, το σέντουμ ρούμπερ που μάθαμε μετά, πιο πάνω. Αυτό δεν ξέρω, το έχουμε φωτογραφία. Θα μας πούνε. Μικρό παχύφυτο είναι. Γενικώς έχει πολλά μικρά φυτά και βότανα εδώ. Και σιλένε έχει. Πού είναι, δίπλα. Κάτι. Να το δω. Και διάφορα άλλα. Όταν έχει κάτι γιώσμα, τι ξέρω, κάτι έχει. Mm-hmm. Έχει. Και φαγόσιμα, ραδίκια κλπ. Είναι αραιά λίγο εδώ στα πεύκα, αλλά έχει. Νάτος και ένας καραβές που μεταφέρει τον σβόλο από την Κοπριά. Γνώριμη εικόνα. Αν βρίσκεσαι σε βοσκικό περιβάλλον, είναι πολύ κοινά αυτά τα έντομα. Και αυτό μετά το πηγαίνει σε μια κρύπτη μέσα στη γη, γεννάει τα αυγά του και προνύφες τρέφονται από αυτήν και μετά μεγαλώνουν. Αλλά τώρα είναι εκτεθειμένο στο δρόμο, θα το περάσει. Δύο χελώνες λοιπόν, Testudo Hermanni. Κοινή χελώνα, αυτό είναι το θηλυκό. Πριν μας ήταν μαζεμένο, τώρα αρχίζει να βγαίνει. Από χρώματα καλό, λίγο πιο κενό στη μέση της πλάκας, είναι πιο πολύ τα πλαίσια, έτσι είναι πιο πολύ Hermanni. Παχύ, όπως όλα τα χελωνάκια τέτοια εποχή, τρώνε καλά. Βλέπετε από κάτω είναι λία, ίσια, μικρή ουρά, μικρή περουρέα πλάκα, είναι ξεκάθαρα θηλυκό. Και μαζεύεται λίγο πιο πολύ. Τώρα άρχισε να βγάζει το κεφάλι. Βλέπετε την. Ωραία χελώνα. Λίγο κατούρισε, αλλά εντάξει, συνηθισμένο αυτό. Δείτε εδώ. Λίγο εδώ έχει χτυπήσει, δείτε. Να τα χτυπήματα συμμετρικά σχεδόν, αλλά ίσως να είναι και σκύλος. Με τη δάκωση, ίσως να έχει πέσει, δεν ξέρω. Και τη βρήκαμε μαζί με το αρσενικό. Από τόσο νωρίς αναπαράγονται, ίσως να ξεκινάνε. Βλέπετε, το αρσενικό είναι αυτό εδώ. Και αυτό κάπως πιο σκούρο. Έχει λίγο ξυμένες φωλίδες. Πολύ πιο δραστήριο. Πολύ μεγαλύτερη ουρά, βλέπετε. Με την κεράτινη απόφυση εδώ, Hermanni, κύλο καβούκι από κάτω. Μεγάλη περουρέα πλάκα που δεν είναι τόσο έντονα διπλή όπως είναι στις άλλες Hermanni. Και συνέχεια είναι έξω, άρχισε να το πιάσει και το κεφάλι. Κάνει και τον ήχο του. Και τώρα θα τα αφήσουμε μαζί να δούμε τι θα γίνει. Δεν κάθεται με τίποτα ήσυχο. Κάποια είναι πιο θαραλέα, κάποια μαζεύονται πιο πολύ μέσα. Έχουν ζεσταθεί από τον ήλιο. Μια χαρά υγιέστα, τις χελώνες έχουν βγει καλά. Πάει να σκερφαλώσει τη ζακέτα μου τώρα. Τι θέλει να κάνει το χέρι μου. Δεν νομίζω ότι είναι σαύρα και μπορεί να ανέβει παντού. Έτσι. Εδώ που κάμισε ο φιδιού σε θράψματα. Φαίνεται μακρόστενο, λίγες φωλίδες, δεν είναι οχιά σίγουρα. Αλλά σημαίνει ότι κάπου υπάρχει φίδι. Πού όμως
Δεν ξέρουμε, άλλαξε δέρμα. Αν το βρούμε τώρα θα έχει τα καλύτερα του χρώματα. Απ' την άλλη θα κινείται και πιο γρήγορα. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω να το βρούμε. Αυτά χωράνε που χωράει το κεφάλι τους, μπορούν να κρυφτούν οπουδήποτε. Μια σκολόπετρα εδώ, σκολοπέντρα κιγκουλάτα. Κάτω από την πέτρα. Σκουρόχρωμη κι αυτή. Σχετικά καλοφαγωμένη όπως μου φαίνεται, είναι λίγο γεματούλα. Δεν δαγκώνει άμα την πατάς. Και κινείται άνετα. Άνετα, εδώ είναι οι κεραίες της. Εδώ είναι τα τοξικόγναθα που βάζουν το δηλητήριο. Λίγο πίσω από το κεφάλι είναι τροποποιημένα πόδια. Και εδώ είναι το ψαλίδι πίσω, το οποίο δεν έχει δηλητήριο, όπως κάποιοι πιστεύουν. Απλώς είναι πολυεργαλείο. Χέρι, βοήθεια για αναρρίχηση και μπορεί να τρομάζει τους εχθρούς με αυτό. Αν πας να την πιάσει, το σηκώνει αυτό και το τεινάζει. Είναι λίγο εγκαθωτό, έτσι πιο σκληρό. Αλλά δεν είναι κάτι. Άτι. Και βρήκαμε και κάτι καλό. Τώρα την αφήνω αυτή και θα το δείξουμε σε λίγο. Λοιπόν, δείτε εδώ το απίστευτο. Μωρό Testudo Hermanni. Και όπως φαίνεται, λίγο έχει μεγαλώσει. Γεννήθηκε πέρσι, το φθινόπωρο, όπως γεννιούνται τα πιο πολλά. Πολύ σπάνια μπορεί να ξεχυμονιάσει τη φωλιά και να βγουν την άνοιξη, αλλά συνήθως γεννιούνται φθινόπωρο. Βλέπετε εδώ όμορφα χρώματα. Έχει φοβηθεί, έχει μαζευτεί μέσα. Τώρα αρχίζει να βγαίνει. Δείτε το και από κάτω, λίγο κατούρισε. Ωραίο, θα είναι σίγουρα 4 εκατοστά. Και το Μάιο νομίζω θα βρίσκουμε λίγο πιο μεγάλο, στα 5. Μεγαλώνει τώρα, έχει καλό βάρος. Ακόμα έχει μαλακό αγγέλιφος, προστατεύεται πολύ καλά από τους ηρευτές, όντας κρυμμένο. Το βρήκαμε κάτω από πέτρα. Όπως λέω και άλλες φορές, τα μικρά χελωνάκια είναι πιο πολύ σαν τα φίδια. Όχι σαν τις μεγάλες χελώνες. Προσπαθούν να κρυφτούν από οτιδήποτε. Μπαίνουν κάτω από πέτρες, κάτω από αντικείμενα, μισοθάβονται στο έδαφος. Βγαίνουν για μικρό διάστημα της μέρας, βόσκουν, λιάζονται, ξανακρύβονται. Αποφεύγουν την πολυζέστη, αποφεύγουν τα ανοιχτά μέρη. Δεν θα τα βρεις συνήθως εκεί που βρίσκεις μεγάλες χελώνες. Μπορεί όμως, εντάξει. Αλλά γενικώς δεν τα βρίσκεις τόσο συχνά γιατί είναι κρυπτικά. Κάθε τι προσπαθεί να τα φάει. Πολύ όμορφο. Δείτε και από εδώ. Δεν μας κάνει τώρα την χάρη να βγει, αλλά να τα αρχίσει να βγαίνει. Πολύ γλυκούλικο, να το δείτε. Πάτησε με το αριστερό του πόδι τώρα. Το μπροστινό. Χερμανάκι. Και άλλη σκολόπετρα. Εδώ αυτή είναι λίγο πιο ανήσυχη. Με δάγκωσε πριν, αλλά λίγο. Σκολοπέτρα κιγκουλάτα. Τη πειράζει λίγο το κεφάλι. Έτσι τρομάζει. Άμα τη βλέπετε λίγο ανήσυχη και σα πλησιάζει, την κάνετε άτι. Είδατε. Με δάγκωσε άλλα στιγμή. Την κάνετε έτσι και τρομάζει και γυρίζει από την άλλη γιατί θέλει να προστατεύσει τις χερές της που είναι πολύ λεπτές. Δείτε με πιάσει με το ψαλίδι. Αυτό σημαίνει ότι θα νιώσει ασφαλή σε λίγο και δεν θα κάνει τέτοια. Νάτι. Εδώ είναι, την κυνηγήσαμε λίγο έντονα, γι' αυτό είναι έτσι. Άσε με ρε. Δεν θα κάνουμε. Οπ, δείτε. Εντάξει, μ' άφησε. Λοιπόν, τη βάζω κάτω από την πέτρα γιατί δεν φαίνεται ίσχυ. Κάμπια στο πεύκου εδώ. Θαουματόπια πityocampa. Πityocampa, κάμπια της πίτιο, στο πεύκου δηλαδή. Τρέφονται αποκλειστικά με πευκοβελόνες. Το χειμώνα είναι ενεργές. Τώρα θα κατέβουν κάτω σαν παρέλαση, μία πίσω από την άλλη, έτσι γίνεται. Και θα βρουν σημεία κάτω από τη γη όπου θα κάνουν κουκούλι και θα γίνουν πεταλούδες. Αυτές είναι αρκετά τοξικές, έχουν ερεθιστικές τρίχες, αν τις πιάσεις μπορεί να φαγουρίζουν. Έπιασα μία, την έχω βάλει στο χέρι εδώ, την τράβηξα από το κεφάλι που δεν έχει τρίχες. Αλλά απαλά μπορείς να την πιάσεις. Δεν αποκολλώνται πάνω αυτά τα τριχίδια. Και καλύτερα να την βάλεις σε σκληρά μέρη του χεριού που δεν τραυματίζονται τόσο εύκολα από αυτά. Τώρα περπατάει, δεν αφήνει κάτι. Να και μια ψευδοχείρα τώρα την πιάσαμε. Εστιατόντα κάποιο είδος τεροπαϊκουλιάνα. Ποια είναι, δεν ξέρω. Μοιάζει με μαύρη χείρα, είναι στην ίδια οικογένεια, αλλά δεν είναι τοξική. Έχει μαύρο, κόκκινο. Αλλά δεν έχει τις 13 κίτρινες βουλίτσες που έχει μαύρη χείρα στη Μεσόγειο. Και γίνεται και μεγαλύτερη από αυτό. Εδώ λοιπόν είναι ένα αγωγό διπροσωπικό που πάει στο ποτάμι. Τεχνητό. Έχει κάποια μανιτάρια, σαν μορχέλες είναι. Βγάλω φωτογραφία να δούμε τι είναι. Δείτε εδώ μια πανέμορφη πρασινόσαυρα. Lacerta viridis, υποείδος viridis. Αρσενικό, ολοπράσινο. Χωρίς γραμμές, όπως έχουν κάποια μικρά, κάποια θηλυκά. Από κάτω βλέπουμε λαχανή. Με ελαφρώς γαλάζιο λαιμό. Αυτό είναι που σηματοδοτεί σε άλλες σαύρες. Ποια είναι, ότι είναι αρσενικό. Το βλέπετε ολοπράσινο. Γύρω στα 12 εκατοστά, έχω τα μεγαλώσει κι άλλο. Όπα είναι να φύγει. Δείτε ουρά, πιο καφέ και αρχική ουρά, δεν έχει αναγεννηθεί. Πολύ γρήγορα ζώα. Αυτό μας έφυγε από δύο πέτρες, το πιάσαμε. Και αν το πιάσεις, καμιά φορά για άμυνα δαγκώνει και κολλάει. Άτι. Α, τώρα δεν κολλάει. Άτι. Έπιασε τώρα. Αλλά πολύ ωραία, δείτε τώρα που είναι πιασμένο, πιο εύκολο να το δούμε. Φυσικά και δεν μπορεί να μας κάνει κάτι.
Είναι αυτή εδώ, υπάρχει και λύση να τη βάλω κάτω και να τρέξει. Φυσικά δεν θέλει να μας ακούσει, θέλει να φύγει. Αλλά δεν θέλουμε ακόμα να τρέξει. Είδε εδώ, ολοπράσινη. Τροπικά χρώματα, γι' αυτό λέγεται και σμαραγδόσαυρα, έτσι την ξέρουν οι Γερμανοί. Μάτι. Πρασινόσαυρα τέλεια, ούτε τραυματισμός, ούτε τίποτα και τα χρώματα είναι ωραία. Να την αφήσουμε και έχουμε κι άλλα, θα τα δείτε μετά. Μάτι. Πλουπ. Μάτι. Τέλεια σαύρα, δείτε. Μάτι. Λοιπόν, μια εξαιρετικά όμορφη αρσενική πρασινόσαυρα, δεύτερη Lacerta viridis και μεγαλύτερη. Βλέπετε, πιο γεροδεμένο σώμα, πιο πράσινο από πάνω, με μαύρες κοιλίδες λίγες. Η ουρά της είναι πιο χοντρή, υγιέστατη επίσης. Βλέπουμε και από κάτω τις κοιλιακές φωλίδες, ορθογώνιες χαρακτηριστικά, και βλέπουμε και τον μπλε στο λαιμό που είναι πιο έντονο. Γαλάζιο. Πανέμορφο ζώο. Αυτή θα κόνει πιο δυνατά. Την είχα δοκιμάσει πριν, για να δούμε τι θα κάνει. Αυτή είναι πιο νευρική, αυτή θέλει να φύγει. Να τη. Α, όχι πως η άλλη, θέλει να. Δεν πιάνει τόσο δυνατά. Να τη, τη γαργάλισα λίγο, μ' άφησε. Αυτή τώρα με το παραμικρό θα φύγει και θέλω και να τη βγάλω φωτογραφία. Είναι πολύ όμορφη. Να τη. Την ισορροπώ για λίγο, δεν κάθεται. Γρήγορα ζώα, ζουν εδώ στους αμνότοπους, στις πέτρες. Είναι εντομοφάγα. Αλλά μπορεί να φάνε και λίγο σκαρπούς ή κάποια άλλα πράγματα. Να τη. Να τη, για λίγο την άφησα, δείτε την. Δείτε. Αυτή είναι πολύ σωστή. Ωραία πρασινόσαυρα. Λοιπόν, ένα ακόμα είδος σαύρας. Συχνά είναι συμπατρική με τη Lacerta viridis. Αυτή είναι η τρανόσαυρα. Lacerta trilineata. Και το βλέπουμε, έχει και τις τρεις χαρακτηριστικές γραμμές πάνω. Έχει στη μέση σπονδυλική στήλη γραμμή. Η viridis ποτέ δεν έχει. Ακόμα και όταν είναι νεαρή και έχει γραμμές, δεν έχει ποτέ πάνω. Έχει λίγο πιο σουβλερό ρίγχος. Και κάποια ακόμα χαρακτηριστικά. Αυτή είναι μικρή ακόμα. Δηλαδή γεννήθηκε πέρσι, μάλλον. Γίνεται μεγαλύτερη από τη viridis. Συνήθως έχει πιο ανοιχτό πράσινο χρώμα. Και όταν είσαι συμπατρία αυτές τις άβρες, συνήθως η viridis επιλέγει πιο δασωμένα μέρη, πιο κοντά στα νερά ή και σε πιο μεγάλα υψόμετρα, γι' αυτό είναι και πιο σκούρη. Και αυτή είναι πιο πολύ σε μεσογειακού τύπου βλάστηση, δαμνώνες, ανοιχτά δάση, ελαιώνες, τέτοια μέρη. Και αυτή πάρα πολύ δραστήριο ζώο, πάρα πολύ γρήγορο, όπως και η viridis. Υποκανονικές συνθήκες δεν πιάνονται. Τώρα αυτές ήταν κρυμμένες, γι' αυτό πιάστηκαν. Και αυτοί πάνε δαγκώσει φυσικά. Αυτές λένε ότι όταν μεγαλώνουν δαγκώνουν πιο δυνατά. Δεν ξέρω, δεν με έχει δαγκώσει ποτέ μεγάλη. Μόνο μια μεγάλη θυμάμαι που είχα πιάσει πολύ παλιά. Αυτή είναι λοιπόν. Χαρακτηριστικές αυρίδες. Είναι οι τυπικές αύρες αυτές. Στην οικογένεια βλέπετε μακρό στα σώμα, μακριά ουρά. Πάρα πολύ γρήγορες. Καφέ ακόμα, δεν έχει πρασινίσει. Νέο είδος. Και νομίζω δεν το έχουμε δείξει στο Herping ποτέ. Πρώτη φορά το βλέπετε. Γιατί έχουμε περάσει πολλές φορές από κοντά τους, αλλά εξαφανίζονται. Είναι ταχύτατα ζώα. Και πανέξυπνα. Ξέρουν που να πάνε, ξέρουν που να κρυφτούν. Εξαιρετικό εύρημα. Δείτε εδώ. Φιδόσαυρα. Ή και τυφλή της, αν και είναι λαθασμένο αυτό το όνομα, βλέπει. Απλώς το λένε έτσι γιατί πολλές φορές μένει ακίνητο, σαν να μην βλέπει. Επιστημονική ονομασία, Pseudopus apodus. Είναι άποδη σαύρα. Είναι στην οικογένεια των αγκουιδών, υποοικογένεια αγκουινών, που είναι κυρίως άποδες σαύρες σε Αμερική και Ευρασία και λίγο Βόρεια Αφρική. Αυτό είναι μονοτυπικό στο γένος του, δηλαδή αυτό το γένος δεν έχει άλλα είδη. Είναι κοινό στην Ελλάδα, στα περισσότερα μέρη, στα υπηρετικά και στα πιο πολλά νησιά. Και πιο βόρεια στα Βαλκάνια και στη Δυτική Ασία επίσης. Είναι αρκετά μεγάλη, είναι η μεγαλύτερη σαύρα της Ευρώπης και η μεγαλύτερη άποδη σαύρα όλου του κόσμου και η μεγαλύτερη της οικογένειας αναγκουιδών επίσης. Είναι αυτή εδώ, είναι σαύρα, ξεκάθαρα, δεν είναι φίδι. Ανεξάρτητη εξέλιξη είναι αυτό το μακρόσυνο σχήμα. Πολλές σαύρες έχουν αυτό το σχήμα σε όλο τον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι είναι φίδια. Τα φίδια έχουν άλλα χαρακτηριστικά στο πώς τρώνε, στο πώς κινούνται που δεν έχουν αυτές τις σαύρες. Και είναι ένα εξαιρετικό ζώο. Δεν είναι σπάνιο, αλλά είναι πολύ κρυπτικό. Κρύβεται μέσα στα χόρτα και όπως βλέπετε μοιάζει με κλαδί, μοιάζει με ρίζα, μοιάζει με κάτι τέτοιο. Δεν βρίσκεται εύκολα. Δεν κινείται πολύ εύκολα σε ανοιχτά μέρη, γι' αυτό πολλές φορές γλιστράει σε δρόμους, δυστυχώς το πατάνε κλπ. Σε τέτοια περίπτωση απλά το πιάνουμε, το περνάμε απέναντι. Δεν δαγκώνει πρακτικά ποτέ. Αλλά όταν είναι μέσα σε χόρτα και έχει στήριξη δεξιά και αριστερά, είναι ταχύτατο. Τρέχει άνετα και φεύγει. Λοιπόν, το βλέπουμε πως είναι. Ξεχωρίζει από φίδι αμέσως. Από ό,τι φαίνεται είναι και θηλυκό, έχει στενό κεφάλι και είναι σχετικά μικρό. Βλέπουμε το κεφάλι του, είναι σαυρίσιο κεφάλι κανονικά. Είναι ογκώδες, έχει μάτια με βλέφαρα και αυτιά πίσω, ακουστικά ανοίγματα κανονικά. Και πού και πού θα βγάζει τη γλώσσα του, η οποία είναι πλατιά. Έχει μια εγκοπή στο τέλος, αλλά δεν είναι διχαλώτη όπως το φιδιού. Βλέπουμε ότι η αγώνα του είναι ενοποιημένη. Βλέπουμε οι φωλίδες του έχουν διαφορετική διάταξη από των φιδιών. Είναι έτσι δαχτυλιδωτές. Κανένα άλλο ερπετό στην Ελλάδα δεν έχει τέτοιου είδους φωλίδες και κανένα φίδι φυσικά. Και μικρές
πολλές. Και από κάτω οι κοιλιακές είναι το ίδιο. Πολλές μικρές. Αν τα φίδι θα ήταν σαν ερπίστρες, σαν σκαλάκια. Και βλέπουμε στο πλάι έχει αυτό το αυλάκι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό όλης αυτής της οικογένειας σαυρών. Μόνο το κονάκι δεν το έχει. Ακόμα και σαύρες με πόδια σε αυτή την οικογένεια το έχουν. Και αυτό το έχουν για να συστέλλονται και να διαστέλλονται. Γιατί είναι θωρακισμένα ζώα. Ακούστε. Κάτω από τις φωλίδες έχει ισχυρές οστέινες πλάκες για να το προστατεύουν. Και βλέπουμε μετά όλο αυτό, τα δύο τρίτα σχεδόν είναι ουρά. Δεν έχει το αυλάκι, έχει άλλες φωλίδες, πιο έντονες γραμμές, είναι η ουρά του αυτή. Είναι ξεκάθαρα σαύρα, όπως λέγονται κολυβητές του χόρτου αυτές οι σαύρες που είναι άποδες, έχουν κοντά πόδια και έχουν μακριά ουρά. Εδώ είναι η αμάρα του, πριν αφόδευσε όταν το έπιασαν, γιατί αυτή είναι η βασική του άμυνα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και όλο το υπόλοιπο είναι ουρά. Και το βλέπετε είναι πιο δίσκαμπτο. Αν ήταν φίδι θα είχε τυλιχτεί κανονικά στο χέρι μου για να ισορροπήσει. Το βλέπετε είναι κάπως πιο απλωμένο. Δεν έχει την ευκαμψία των φιδιών. Έχει πιο πολλές σπονδύλες από μια τυπική σαύρα, αλλά πάλι είναι σαύρα. Δεν έχει εξελιχθεί τόσο διαφορετικά από στα φίδια. Τώρα, εδώ δείτε, το δέρμα του κινείται σε σχέση με το σώμα του από κάτω. Προσπαθώ. Δεν μπορώ να ψηλαφίσω τα κόκαλα το εύκολα γιατί είναι πλακωμένο. Έχει ώστε ένα πλακίδι. Παντού είναι διαφορετικό ζώο. Και το βλέπετε, κινείται πιο ανοιχτά. Το κεφάλι του είναι σαύρας κανονικά. Και είναι φτιαγμένο να τρυπώνει εύκολα σε χώμα, σε χόρτα. Δεν ξεχωρίζει έντονο ο λαιμός. Γυαλίζει. Και δείτε, πάει να ανοίξει η αμάρα. Και εδώ πίσω δείτε, δύο μικρές μυτούλες. Αυτά είναι τα απομεινάρια των πίσω άκρων του. Και απ' την άλλη. Διαφορετικό λοιπόν και στο κεφάλι και στην κίνηση. Και στη μορφή του σώματος βλέπετε είναι σχεδόν ομοιόμορφο το πάχος του. Τα φίδια ξεκινούν λεπτά για να τρυπώνουν πιο εύκολα και μετά παχαίνουν. Δεν είναι φίδι και σίγουρα δεν θα το μπερδέψουμε με οχιά που είναι το μόνο επικίνδυνο φίδι. Είναι εντελώς ακίνδυνη σαύρα, ούτε καν δαγκώνει παρόλο που μπορεί. Για τους κήπους είναι ωφέλιμη, τρώει πάρα πολλά σαλιγκάρια και γυμνοσάλιανγκες, αυτή είναι η βασική της διατροφή. Επίσης τρώει και έντομα, κάποιες φορές τρώει και τροκτικά και αυγά ερπετών κλπ. Τρώει πολλά πράγματα. Προστατεύεται όπως όλα τα ερπετά της Ελλάδας και της Ευρώπης πλέον. Κάποιοι δυστυχώς το σκοτώνουν και απορώ δηλαδή πόσο μίσος πρέπει να νιώθει κάποιος για να το σκοτώσει αυτό. Γιατί αυτό να το χτυπήσεις, σκεφτείτε, είναι θωρακισμένο ζώο. Δεν είναι όπως τα φίδια που τραυματίζονται αμέσως. Θέλει δύναμη, θέλει πραγματικό μίσος. Σκεφτείτε δηλαδή τι πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι για αυτά τα ζώα. Έχει και κάτι γελίους μύθους που υπήρχαν παλιά ότι δεν βλέπει, λέει, γι' αυτό δεν δαγκώνει και βλέπει κάθε Σάββατο και δαγκώνει και κάτι τέτοια. Τα έχω ακούσει και αυτά. Αυτά είναι όλα φυσικά. Μυθεύματα, μάλλον δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ζώο είναι. Αλλά είναι σαύρα. Είναι μια διαφορετικά εξελιγμένη σαύρα, μοναδικά εξελιγμένη. Να τη έβγαλε και τη γλώσσα τη, είδατε πως είναι. Θυμίζει λίγο τον Blue Tongue Skink, τον γιανόγλωσσο σκίνκο τη Αυστραλία, αν δείτε το κεφάλι. Παρόμοια ζώα σε τρόπο ζωή, τρυπώνουν σε βλάστη, τρώνε σαλιγκάρια, έχουν κοινά. Είναι η μεγαλύτερη μα σαύρα. Την απλώνω, να δείτε. Πανέμορφο ζώο, θωρακισμένο. Δεν έχει έντονα χρώματα. Έτσι είναι συνηλικιώς, είναι καφέ, λίγο πιο ανοιχτό χρώμα το κεφάλι και η κοιλιά. Όταν είναι μικρό, έχει λίγο πιο έντονα χρώματα, έχει μοτίβα έτσι, μαύρα σε γκρι, μετά αλλάζει. Αλλά έχει όγκο, έχει θωράκιση, είναι, το νιώθεις, είναι πραγματικό ερπετό. Και εντελώς ακίνδυνο, δηλαδή μπορείτε να το δώσετε και σε ένα παιδάκι, με επίβλεψη πάντα, να το πιάσει, να ξέρει τι είναι, να μην τα φοβάται. Είναι σκληρό, αντέχει το χειρισμό. Δεν ρίχνει την ουρά. Λένε ότι όταν είναι μικρό τη ρίχνει, αλλά σε ανηλικίωση δεν τη ρίχνει κανονικά. Είναι ιδιαίτερο ζώο. Είναι από τις αγαπημένες μου σαύρες. Απλά σπάνια το βρίσκεις. Άνοιξε είναι η εποχή που δραστηριοποιούνται πιο πολύ. Τώρα αναπαράγονται. Μετά το καλοκαίρι κρύβονται πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πού πάνε. Σπάνια τα βρίσκουν. Κάτω από μεγάλα αντικείμενα, μέσα στη γη. Άτι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό ζώο. Ψεουντόπους άποντους. Υποείδος Θράκιους. Δεν το είπαμε το υποείδος. Είναι το ελληνικό υποείδος. Νάτι λοιπόν, φιδόσαυρα. Τη βγάλαμε αρκετές φωτογραφίες στη σειρά. Ώρα να την αφήσουμε να φύγει. Και αυτή ως τώρα κινούταν αρκετά, τη βάζαμε κάτω και έτρεχε. Τώρα άρχισε να φοβάται παραπάνω και αρχίζει να κοκαλώνει. Μετά από λίγο, άμα την κρατήσει, προσποιείται το νεκρό, κάνει το ξύλο. Δεν κινείται. Αλλά πιστεύω ότι τώρα που θα δει την πλαγιά να κατέβει κάτω, θα φύγει. Δείτε την ακόμη μια φορά. Να την αρχίζει να φεύγει. Το κεφάλι της φαίνεται ότι είναι σαύρα, ξεκάθαρα. Το αυλάκι εδώ στο πλάι. Αυτό το ζώο μην το πειράζετε. Προστατεύεται και πέρα από αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο. Είναι σαύρα, είναι ξεχωριστό ζώο. Δεν υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου. Το αφήνω. Νάτι και μια ακόμα τεστούντο χερμάνι θηλυκό. Τώρα κατούρισε λίγο. Εντάξει, συνηθισμένο αυτά. Βλέπετε από χρώματα είναι τυπική, δεν έχει πολύ έντονες αντιθέσεις. Και φαίνεται ακόμα να είναι σε ανάπτυξη. Έχει τις γραμμές. Πιο λίες.
Και αυτές οι γραμμές προκύπτουν επειδή προσθέτει κάθε χρόνο συνήθως νέα πλάκα από κάτω, νέα κεράτινη στο καβούκι. Δεν τις ρίχνει για να έχει λίγο κέλυφος όπως είναι οι χελώνες. Τις ισορρεύει για να έχει καλύτερη άμυνα. Φαίνεται καλό θηλυκό, γύρω στα 20 εκατοστά. Βλέπετε και από κάτω τα δυο τα μπαλώματα, τα σκούρα της Χερμάνη έντονα. Ίσιο καβούκι, μικρή ουρά, μικρή υπερουραία πλάκα, ξεκάθαρο θηλυκό, γεμάτο. Τώρα θα βγάλει και κεφάλι. Άτι, πάει πίσω. Δεν θέλει να δει την κάμερα. Και λίγο σχολισμένη εδώ από γύρι ίσως. Βλέπετε και την ουρίζα της πόσο μικρή είναι. Και έχει όμως την κεράτινη απόφυση του Χερμάνη πίσω. Ωραία. Ωραία χελώνα. Λοιπόν, φίδι, και δείτε, δυνατό. Οχιά. Πρώτη φορά στα δικά μου Herping, ο Βασίλης έχει ξαναβρει με το Γιάννη. Αυτή είναι η οχιά λοιπόν. Vipera ammodytes. Υποείδος meridionalis. Είναι χωμένη μέσα αυτό το θάμνο που τα κλαδιά του φτάνουν ως κάτω. Κρύβεται πάρα πολύ καλά. Προσπαθούμε να την εξάγουμε τώρα από το θάμνο. Αλλάζει θέσεις. Έχω βγάλει όλα τα εργαλεία εδώ, σας έχω δώσει. Χουκ φιδιών και λαβίδες και διάφορα. Δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να μας πειράξει. Συνέχεια πάει να φύγει, ούτε καν σύριξε. Βλέπετε είναι θηλυκό, δεν έχει σχέδιο στο κεφάλι και έχει ταμπά μοτίβα. Δεν είναι ξεκάθαρα οχιά. Τώρα τη βλέπετε λίγο. Αν τη βγάλουμε, τη βγάλαμε. Αλλιώς θα τη δείτε εδώ. Τριγωνικό κεφάλι, πολύ πλατή, παχύ σώμα, ζιγζάκ πάνω, κοντή ουρά. Και ένα πολύ μικρό κερατάκι που είναι το χαρακτηριστικό αυτού του είδους. Αυτό είναι το φίδι που πρέπει να προσέχουμε. Μόνο αυτό έχει επικίνδυνο δάγκωμα με δηλητήριο. Αρκετά τοξικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι ακίνδυνα. Έχουμε 5 είδη οχιά στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι το πιο κοινό. Σε όλη την υπηρετική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κέρκυρα, σε κάποια ακόμα νησιά. Στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα αντικαθίσταται από την Οθωμανική οχιά, που είναι πιο μεγάλη. Και κάποια μέρη δεν έχουν οχιά, φυσικά, όπως η Κρήτη και κάποια ακόμα. Αυτή όμως είναι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εκτός από κάποια ορεινά μέρη που έχει κάποια άλλα είδη σε προσπέρασης περιοχές, αυτό είναι το είδος που πρέπει να ξέρετε, να αναγνωρίζετε. Έχει το κερατάκι στη μύτη, γι' αυτό λέγεται κερασφόρος. Τέλειο καμουφλάζ. Όλη τη συνδομή είναι φτιαγμένη για καμουφλάζ. Ο κερατάκι πάει λίγο το κεφάλι, το σχήμα. Το ζιγζάκ την μπερδεύει στα κλαδιά, στα φύλλα. Και άμα αποκαλυφθεί το καμουφλάζ, χρησιμοποιεί αυτά τα χρώματα για να τρομάζει του εχθρού. Κυνηγό ενέδρα. Κάθεται, περιμένει. Μπορεί και για μέρες, το ίδιο μέρος. Μέχρι να περάσει κοντά κάποιο τροπτικό, κάποια σαύρα, κάποιο πουλί. Τότε χτυπάει απότομα, βάζει λουτήριο και μετά το τρώει. Θα δούμε τώρα. Προσπαθούμε να την βγάλουμε. Την είδατε πάντω. Να τη λοιπόν, τη βγάλαμε από το θάμνο. Την βλέπετε ούτε καν σιρίζει, ούτε καν προσπαθεί να μας επιτεθεί, να φύγει θέλει. Τώρα λίγο την κουράσαμε για να μην φύγει, να τη δείτε. Ξεκάθαρο σχήμα, ξεχωρίζει από κάθε άλλο φίδι, θα το δείτε εδώ, εντυπώστε το. Πολύ έντονο τριγωνικό κεφάλι, με φουσκωμένες κροταφικές περιοχές, εκείνη δηλητηριώδης αδένες. Ζιγζάκ πάνω στην πλάτη, τότε δεν το έχουν όλα τα ίδια, αλλά αυτό το όχι. Γενικώς παχύ σώμα και ουρά που ξεκινάει χοντρή και τελειώνει απότομα, στο τέλος είναι λεπτή. Και θα δείτε, έχει και μια μάτη εμφάνιση, δεν γυαλίζει. Είδατε πριν ότι η φλή της γυάλιζε. Αυτό το φίδι έχει τροπιδωτές φωλίδες, όπως και τα νερόφυδα, έτσι, έχουν γραμμούλα στη μέση. Διευκολύνει ακόμη πιο πολύ το καμουφλάζ. Να ξέρετε, ό,τι γυαλίζει στην Ευρώπη δεν είναι επικίνδυνο. Το αντίθετο δεν ισχύει, δεν σημαίνει ότι δεν γυαλίζει η οχιά. Αλλά η οχιά σίγουρα δεν γυαλίζει. Αργοκίνητο φίδι, προσπαθεί να κρυφτεί συνέχεια, δεν θέλει να την παρατεθεί με κανένα. Άλλωστε και αν δαγκώσει, δεν σημαίνει ότι θα νικήσει. Έχει όλο τον χρόνο να αντεπιτεθεί στο φίδι αφού σε δαγκώσει, δεν θα δράσει αμέσως στο δηλητήριο. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να μας δαγκώσει. Όπως βλέπετε, την έχουμε σε μια μικρή απόσταση, κάνα μέτρο και παραπάνω. Εγώ είμαι λίγο πιο πίσω. Δεν κάνει τίποτα. Ούτε την ακούσατε. Μπορεί και να ετοιμάσετε για αλλαγή δέρματος. Θες να ετοιμάζετε τελικά, ή όχι. Ετοιμάζετε. Πιθανότατα. Λίγο θολή, αλλά εντάξει. Αυτή είναι η οχιά λοιπόν. Την είδατε, μικρό ζώο είναι, κρύβεται. Επικίνδυνη βασικά είναι όταν δεν ξέρεις που είναι. Βάζεις το χέρι κάπου, την πατάς, την ξαφνιάζεις απότομα, δεν προλαβαίνει ούτε να προειδοποιήσει, μπορεί να δαγκώσει επειδή τρόμαξε. Αν είναι μπροστά σου η οχιά, μόνο για δικιά σου βλακεία θα γίνει πρόβλημα. Δεν την πειράζουμε, την αφήνουμε, κάνουμε όπως δεν την είδαμε και αυτή θα μας ξεχάσει, μην φοβάστε. Θα πάει κάτω από την πέτρα της, στο θάμνο της, θα κυνηγήσει τη σαύρα της, στο ποντικάκι της. Δεν θα μας πειράξει. Αυτή είναι λοιπόν. Δεν κάνει καμία επίδειξη απειλής. Μου έκανε εντύπωση, εγώ νόμιζα θα σειρίζει, θα σηκωθεί ψηλά, θα δείτε να φουσκώνει, να ξεφουσκώνει. Τίποτα. Και γενικώς θεωρείται ήπια ιδιότητα συγκρασία οχιά. Σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα, δηλαδή με άλλα είδη. Ακόμα και η Οθωμανική και τη Μήλου που έχουμε είναι λίγο πιο νευρικές. Αυτή είναι λοιπόν. Είδατε. Πάει να κάνει κάτι, όχι. Όχι, μια χαρά. Άντε. Δεν είναι ακόμα λίγο. Θα βγάλουμε και φωτογραφίες τώρα που είναι απ' έξω.
Βιπέρα, αμμοντίτες. Δεν καταδύεται στην άμμο. Αυτό είναι μπέρδεμα με κάποια μεσανατολίτικα είδη που έγιναν τότε από τους Ευρωπαίους επιστήμονες. Μπαίνει σε πετρώδη μέρη. Συνήθως σε θάμνους, έτσι πυκνούς κοντά σε πέτρες, έτσι λίγο ανοιχτά περιβάλλοντα. Δεν τη βρούμε σε δάση τόσο εύκολα. Αλλά βέβαια όταν είμαστε στην εξάπλωση της οχιάς, να ξέρετε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα παντού να τη βρούμε. Αλλά γενικώς συνήθως σε λόφους, πέτρες, τέτοια μέρη. Αυτή είναι. Τώρα μόνο αρχίζει να φουσκώνει και να ενοχλείται, επειδή έκρυψε το κεφάλι της αχόρτα και το βγάλαμε για να φανεί στη φωτογραφία. Δείτε την ακόμη μια φορά. Τριγωνικό κεφάλι. Λίγο φούσκωσε, ούτε καν ήχο κάνει. Μάλλον τελικά δεν αλλάζει δέρμα. Και άμα δείτε και τα μάτια της, δείτε έχει κάθετες κόρες. Θα σας πω και κάποια βοηθητικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν είναι μοναδικό στην οχιά βέβαια και το αγιόφιδο έτσι είναι. Αλλά σε συνδυασμό με τα άλλα είναι σίγουρα οχιά. Άντε. Τώρα τα δοντάκια της είναι μαζεμένα. Ξέρετε ότι η οχιά διπλώνει τα δόντια. Μπορεί να γυρίζει την πάνω σε αγώνα, τα έχει μέσα σε κολεούς προστατευμένα. Και όταν δαγκώνει τα ορθώνει ακριβώς στη θέση που πρέπει εκεί 90 μοίρες και χτυπάει. Ανοίγει το στόμα. Όλα αυτά κάτω από ένα δευτερόλεπτο. Σε τέτοιο χρόνο. Δείτε την ακόμη μια φορά κουλουριασμένη. Τώρα λίγο την ενοχλήσαμε και κουλουριάστηκε. Πριν έκανε και λίγο συρριγμό, πολύ λίγο. Νάτι. Ωραίο ζώο, δυνατό. Φαίνεται μικρό, αλλά αποπνέει μια δύναμη. Και αρκετά ασφαλές άμα ξέρεις τι κάνεις. Δεν πας να το πιάσεις με το χέρι. Εντάξει, κάποιοι το κάνουν, έχουν τεχνική, αλλά δεν το διακινδυνεύουμε καθόλου. Αλλά καθόλου επιθετικό. Testudo Hermanni αρσενικό. Μια αποκλιμάκωση του Herping από το πιο δυνατό στο πιο κοινό και φιλιρινικό ζώο τώρα. Να το. Κανονική χρωματισμή, λίγο πιο θαμπή. Από κάτω δείτε είναι λίγο πιο ξεθοριασμένη. Φαίνεται να μεγαλώνει σιγά σιγά. Να τελειώνει την ανάπτυξη, ακόμα έχει γραμμές. Και αυτός κατούρισε λίγο, δεν ξέρω γιατί. Όλα μάλλον είναι πολύ καλά, είναι υδατωμένα τέτοια εποχή. Έχει παντού υδαρή, βλάστηση, τρώνε. Έχει και το ριάκι κάτω μπορεί να κατεβαίνουν. Λίγο πιο δηλός από τον άλλον αρσενικό που έβγαινε συνέχεια έξω. Με δυσκολία βγαίνει από το καβούκι του. Ωραία χελώνω και αυτή, και αυτή ζεστή. Γιατί περιοδικά χτυπάει ο ήλιος. Αυτές αποθηκεύουν πολύ ζεστή χάρη στο σχήμα τους. Και μένουν δραστήριες. Να τη μια όμορφη αρσενική Testudo Hermanni. Τη βγάλαμε και καλή φωτογραφία πριν την σηκώσω. Έχει το κεφάλι έξω από τότε. Τη βλέπετε δραστήρια με το κεφάλι έξω. Με έντονες αντιθέσεις. Αυτό που μου αρέσει αυτό το είδος. Δεν το έχουν όλες. Λίγο σηκωμένες οι πλάκες στη μέση. Αλλά πυραμιδισμό σε φυσικά επίπεδα. Δεν είναι κάτι. Δείτε και από κάτω. Φαίνεται να έχει μεγαλώσει. Πιο λία. Να τη ουρά τη η παχιά. Είναι γύρω στα 20 εκατοστά. Μπορεί και λίγο πιο μικρή. Είναι ογκώδεις οι χελώνες και φαίνονται μεγαλύτερες. Γιατί έχουν μεγάλο βάρος. Την είδατε από όλες τις μεριές. Αυτή μπορεί να τη δούμε και να περπατάει. Πολύ όμορφη χελώνα αυτή. Νάτι, φεύγει. Πριν κατά τόσο ανοιχτά λιωζόταν, μάλλον για θερμορύθμιση. Τώρα πάει λίγο πιο μέσα. Και άλλη Testudo Hermanni θηλυκό. Και φαίνεται πιο μεγάλο, πιο λίο, πιο ανοιχτό χρώμα από κάτω. Πιο ξεθοριασμένο, βαρύ φυσικά. Καλά φαγωμένο, καλά ενυδατωμένο. Με κατούρισε κανονικά κι αυτή. Νάτι, και αυτή έχει λίγο φουσκωμένες πλάκες εδώ στις σπονδυλικές στη μέση και λίγο πλευρικές, αλλά είναι φυσικό σε τόσο μικρό βαθμό. Ωραία χελώνα κι αυτή. Ήταν μισοθαμένη στο έδαφος, έτσι σαν πέτρα φαινόταν. Και άλλη Testudo Hermanni αρσενικό, με πιο ωραίες αντιθέσεις, και αυτή κατουράει φυσικά, δεν γίνεται. Έχουν πιει καλό νερό μάλλον, το ρίχνουν. Λοιπόν, με έχουν ταράξει το κατούρι, μόλις χελώνα σήμερα. Νάτι. Αυτή εδώ είναι. Πριν ο Γιάννης είχε βρει άλλες 4 που δεν τις δείξαμε, ήταν μακριά. Οι 2 ήταν σε τρύπα και 2 ήταν έξω. Πολλές χελώνες, δεν τις έχουμε μετρήσει, στο τέλος θα τις μετρήσει. Νάτες και ανεμόνες και ένα μουσκαρι δίπλα. Αμφίζουν αρκετά αργά την άνοιξη τελικά. Δεν είναι μόνο νωρίς. Τώρα το είδος θα το βρούμε. Μπορεί να είναι ανεμόνη κορονάρια, η πιο κοινή. Δεν ξέρω αν έχει άλλες στην περιοχή. Έχω και φωτογραφία από το Σέιξου. Τότε είχα ξεχάσει τι είναι. Τη θυμάμαι από παλιά, αλλά δεν ξέρω πώς τη ξέχασα. Από το πιο κοινό και από το πιο όμορφο αγριορόλουδα της Ελλάδας. Κόνδυλη είναι, όχι βολβή. Και βγάζουν αυτά τα άνθη. Τέτοια εποχή, μετά ξεραίνονται και ξαναβγάζουν τον χρόνο. Δείτε, απίστευτο. Δεύτερο τυφλί τη. Δεύτερη φιδόσαυρα εδώ. Pseudopus apodus. Αυτό είναι αρσενικό μεγαλύτερο. Βλέπετε, έχει παχύτερο και μεγαλύτερο κεφάλι. Όπως και πολλές άλλες σαύρες. Γιατί ακριβώς συμπεριφέρεται όπως άλλες σαύρες. Όταν μαλώνουν για το ζευγάρι, δαγκώνονται. Έχουν φυσικά πολύ καλή θωράκιση, δεν τραυματίζονται. Μπορεί λίγο να ξυθούν, μετά αυτό περνάει. Και αυτός μας αφόδευσε καλά όταν το σηκώσαμε. Έβγαλε και τα ημιπέη του. Δεν ξέρω γιατί κάνει αυτή την χαζή άμυνα. Δεν βγάζει νόημα, αλλά το κάνει. Τώρα τα έχει έξω. Ναι. Λίγο, να τα. Και μετά θα μαζευτούν. Εντάξει, φυσικά θα τα προστατεύσει. Δείτε πώς τρέχουν έτσι. Άμα βρισκόταν αυτό στο δρόμο τώρα, καταλάβετε τι μπορεί να έχει πάθει. Αλλά είναι καλά κρυμμένα μέσα στα χόρτα συνήθως.
Βλέπετε, είναι σαύρα. Έχει μακριά ουρά, το ξαναδείχνω. Δείτε το κεφάλι εδώ, είναι σαυροειδές. Με μάτια, με αυτιά κανονικά εξωτερικά, μάτια με βλέφαρα. Έχει αυτές τις φωλίδες. Θωρακισμένο ζώο, το αυλάκι εδώ, κοιλιακές φωλίδες οι μικρές και μακριά ουρά. Είπαμε, είναι σαύρα, δεν το πειράζουμε. Ακίνδυνο απολύτως, ούτε καν δαγκώνει. Μας τρώει τα σαλιγκάρια, άμα το έχουμε κοντά μας. Και είναι αυτό, δεν είναι ένα ωραίο αρσενικό αυτό, μεγάλο. Μπορεί να πάει αργότερα να γονιμοποιήσει το θηλυκό. Τώρα είναι εποχή που ζευγαρώνουν και μάχονται τα αρσενικά μεταξύ τους και ζευγαρώνουν. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ κρυπτικά ζώα, είναι απίθανο να παρατηρήσεις τίποτα από αυτά τα δύο. Καμιά φορά παρατηρούν μάχες αρσενικών, πάρα πολύ δύσκολα ζευγάρωμα και ακόμα πιο δύσκολα αυγά. Και ξέρετε, αυτό είναι η μόνη σαύρα της Ελλάδας που είναι καλή μάνα. Το θηλυκό τυλίγεται γύρω από τα αυγά, τα προστατεύει για όσο διαρκεί η κόλαψη, η επόαση, σχεδόν 1,5 μήνα. Μόνο δύο φωτογραφίες έχω ακούσει ότι υπάρχουν από αυτό το γεγονός. Κρύβονται πάρα πολύ καλά αυτά τα ζώα. Και ίσως επειδή δεν είμαστε σε κάποια χώρα όπως η Γαλλία, η Αγγλία, σε αυτά που έχει πολλούς επιστήμονες που τα μελετούν όλα καλά, δεν ασχολήθηκαν τόσο πολύ, αλλά είναι μοναδικό ζώο. Πολλά πράγματα γύρω από τον κύκλο ζωής του δεν τα γνωρίζουμε ακόμα και σωστά. Τέλειο ζώο. Το βγάλουμε φωτογραφία, αυτό κάθισε και λίγο ακίνητο. Φοβήθηκε λίγο. Και θα το αφήσουμε. Δείτε τι κάνει. Το στήσαμε στο δρόμο για φωτογραφία. Και φοβήθηκε, κοκάλωσε. Έτσι κάνουν. Γι' αυτό το λέγανε τυφλίτη λοιπόν. Εντελώς ειρηνικά ζώα. Βασίζονται στη θωράκισή τους για να σωθούν. Ούτε δαγκώνουν. Καμιά φορά λίγο ξεφυσάνε πάρα πολύ. Λίγο ούτε καν ακούγεται αυτό. Αυτό είναι ο τυφλίτης. Είναι ειρηνικό, σαλιγκαροφάγο και εντομοφάγο κατά τα άλλα και τρώει και άλλα ζώα. Ωραία σαύρα. Έχει τόσο καλή άμυνα που όπως λένε τα ενήλικα όπως αυτά έχουν ανοσία στις γάτες. Μια γάτα μπορεί να πιάσει ένα φίδι, αλλά αυτό δεν μπορεί να το σκοτώσει. Και οι γάτες, ξέρετε, αποδεκατίζουν την αγροζωή. Συγκεντρώνουν. Οι άνθρωποι δεν είναι φυσική αυτή η πυκνότητα της αρκοφάγων και πλαστικών. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δυστυχώς αυτό το ζώο πολλές φορές περνά παρατήρητο. Πολλές φορές κάνει και το ξύλο, γλιτώνει και από τους σκύλους. Αν έχει χόρτα κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δεν το πειράζουν, ζει σε μεγάλους αριθμούς. Και άλλη πρασινόσαυρα εδώ, Lacerta viridis. Ήταν σε αυτό εδώ το απλωμένο μέρος με τις απλωμένες πέτρες. Έφυγε από τη μία, έφυγε στην άλλη. Πιάσαμε ένα ενήλικο κι αυτό. Φαίνεται αρσενικό, λέγαμε θηλυκό, αλλά δείτε έχει λίγο πιο πλατή κεφάλι, γαλαζίζει λίγο λαιμός. Άντε και οι ορθογόνες φωλίδες από κάτω, πιο ανοιχτοπράσινες, μακριά ουρά. Και φουσκωμένη εδώ, σαν να έχει ημιπεϊκό φουσκώμα. Νάτι. Ούτε καν επιχείρηση να δαγκώσει αυτήν, αλλά θα τη βάλω κι αυτήν. Βλέπετε τα χρώματά της από πάνω, ωραία. Σμαραγδένιο πράσινο. Περνάει αυτός ο ηχορυπαντής, δεν πειράζει. Για να δούμε εδώ. Δεν ανοίγει σώμα αυτή. Για να την πειράξω. Δεν ανοίγει. Αυτή δεν θέλει να δαγκώσει. Α, δεν πειράζει. Νάτι. Έτοιμη να φύγει, έτοιμη να φύγει. Νάτι. Πολύ όμορφη και αυτή. Κοινό είδος, πιο πολλές μας φεύγουν. Αλλά επειδή έχει πολλές πέτρες και δεν έχει πολύ βαθιά συστήματα τρυπών και έτσι για να χωθούν από αλλού, πολλές φορές κάνουν λαθάκι, μπαίνουν σε πιο ρηχές πέτρες και πιάνονται. Νάτι, νάτι. Να το και ένα μπομπινάκι. Κοινό είδος εδώ, δεν γίνεται να μην το δείξουμε. Μπομπίνα βαριαγκάτα, υποείδος κάμπρα, η ελληνική μπομπίνα που λέμε. Έχει βάλει και την τοξίνη της μυρίζει σαν σουσάμι, βλέπετε από κάτω κατακίτρινο. Και νομίζω αυτό λίγο πορτοκαλίζει. Ναι, το ναι. Στην άμυνά του στους εχθρούς, όταν ανησυχεί πολύ και νιώθει απειλή, σηκώνει τον μπροστά και το πίσω μέρος σαν βαρκούλα και δείχνει αυτό γιατί είναι τοξικό. Φυσικά με μια απλή επαφή είναι ακίνδυνο, δεν είναι κάτι για μας. Για κάποιο όπου θα το δοκιμάσει να το φάει. Πολύ κοινό σε τέτοια αριάκια, γρήγορη ροή και αργή, αρκεί να έχουν λίγο δροσερό νερό. Τώρα κάθισε. Βλέπετε. Δείτε εδώ, πεταλίδες γλυκού νερού. Είναι δηλαδή σαλιγκάρια με αυτό το απλωμένο κέλυφος χωρίς τροφές που προσκολώνται στους βράχους όταν ξεκουράζονται. Δεν σημαίνει ότι είναι συγγενής των θαλάσσιων, έχει εξελιχθεί αυτό το σχήμα πολλές φορές. Ανεξάρτητα. Θα μάθουμε τι είναι, γιατί ήξερα ότι υπάρχουν, αλλά πρώτη φορά τι συναντάμε. Φτερό από κάποιο αρπακτικό, ήδη άρχισε να χαλάει. Ήταν μέσα στο νερό. Κάπως έτσι σχηματίζονται και τα πολυθώματα των πούπουλων των δεινοσαύρων που βρίσκονται. Πέφτουν σύντομα στο νερό, μεταφέρονται σε ένα μέρος με λάσπη. Πιο κάτω στον ποταμό, θάβονται απότομα και μπορεί να σωθούν. Να τα αφήσω μέσα, τώρα δεν το αφήνω εδώ και ό,τι γίνει. Αυτό είναι το σπάρτο, σπάρτιουμ γιούνκεουμ, πολύ κοινό μεσογειακό φυτό. Είναι όσπριο, είναι σαν την ακακία, σαν αυτά. Και βλέπετε, φαίνεται άφυλλο, αλλά τέτοια εποχή βγάζει λίγα φυλλαράκια. Και πολύ μικρά μπουμπουκάκια. Το Μάιο αυτό θα ανθίσει, θα είναι πολύ όμορφο, θα έχει παντού κίτρινα άνθη. Μετά θα βγάλει και τη φασολάκια. Εδώ λοιπόν είναι μια εντυπωσιακότατη, μεγάλη, αρσενική Lacerta viridis, πρασινόσαυρα, η οποία κρύφτηκε εδώ κάτω. Πήγε πολύ βαθιά, κάναμε γεύματρες για να τη βγάλουμε, κανονικά.
Τη βγάλαμε και μάλλον κρύφτηκε επειδή άλλαζε δέρμα. Το είχε όλο αλλάξει, αλλά είχε μείνει λίγο στα δαχτυλάκια της. Και έτσι τη βοηθήσαμε να το βγάλει. Και εγώ έβγαλα το πιο πολύ, βγάλαμε και άλλη. Ήταν έτοιμο να βγει. Δεν ξέρω, μου αρέσει να τα βαθιά όταν είναι έτοιμα να αλλάξουν. Αντί να ταλαιπωρούνται να το τραβάνε, τους το βγάζουμε. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Το σώμα της άνοιγε γύρω στα 13 εκατοστά. Η ουρά της μακριά, καφέ. Όλο πράσινο, μαραγδένιο ζώο. Δείτε, σαν τροπικό. Μεγάλες φωλίδες από κάτω. Είναι μεγάλο ζώο. Έχει φάει κάτι. Εδώ κάτι σκληρά ψηλαφίζω, σαν ισόποδα, σαν έντομα του εδάφους, έτσι. Φαίνεται αρσενικό, έχει και γαλάζιο λαιμό. Σχετικά πλατή κεφάλι. Πριν πήγε να δαγκώσει, για να το δούμε. Αχ, να το. Με έπιασε. Βάζει και λίγο δύναμη, αλλά αυτό δεν θέλει να δαγκώσει. Να το καργάλισα και μ' άφησε. Πανέμορφο. Είδα και έχει αρχική ουρά. Τώρα αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι είναι τυχερό και δεν το πιάσει, αν είναι πολύ έξυπνο και ξεφεύγει. Ή ότι είναι τόσο δυνατοί οι θηρευτές που όταν τα πιάνουν συνήθως τα τρώνε. Και φαίνεται να έχει βάρος. Αυτή θα είναι. Κάνα 30 γραμμάρια. Όχι, εντάξει, πολύ θα λέω. Κάνα 25. Να τη. Λακέρτα βίριντις. Ολοπράσινη. Να τη λοιπόν, τη βγάλουμε και φωτογραφίες. Λίγο τη ζαλίσαμε, τώρα την αφήσουμε να φύγει. Θα την τρομάξουμε λίγο. Ναι. Είχε και ένα τσιμπούρι πίσω από το δεξιπόδι, τη το βγάλαμε. Γενικώς την περιποιηθήκαμε σωστά. Την φτιάξαμε. Τώρα θα φύγει. Πήρε η σκολόπετρα εδώ, σκολοπέντρα κυγκουλάτα. Αυτή με δάγκωσε λίγο, αλλά εγώ την έβαλα. Ας πω, δεν πονάει καθόλου. Αυτή θα μπορούσε να είναι θύραμα της πρασινόσαυρας. Πιστεύω ότι μπορούν να τη φάνε μια χαρά. Θα την δαγκώσει καλά και μετά θα την φάει. Αλλά και αυτή κρύβεται καλά. Άλλη μπομπίνα, μπομπίνα βαριεγκάτα. Βλέπετε εκεί την κοιλιά. Εδώ στο ριάκι είμαστε. Αρχίζει να κάνει και την άμυνά της. Μπομπινάκι εδώ, λίγο μεγαλύτερο από μετάμορφο. Το αφήνουμε μέσα. Πολύ γλυκούλη, έχει και στο φαγητό στην κλειδίσα του. Βλέπω, δείτε εδώ, σπάνιο είδος για το ρέμα. Emys orbicularis, στιχτή νερό χελώνα, έβαλε το χελώνα. Όχι τόσο πολύ χρώμη όπως άλλες, αλλά πανέμορφη. Δείτε, μαύρη από πάνω, κίτρινη από κάτω με κάποια στίγματα. Υποείδος orbicularis, το κοινό ευρωπαϊκό. Εδώ δυστυχώς έχει σπάσει λίγο. Έχει μαζευτεί αυτή, δεν μας κάνει χάρη να βγει. Να το κεφαλάκι της. Υπάρχει στο ρέμα, όχι σε μεγάλους αριθμούς. Είναι πιο σπάνια από τη Μαουρέμι, σαφώς. Έχει στενές γέφυρες, είναι διαφορετική χελώνα. Και πολύ όμορφη. Είναι στην οικογένεια των αμυδιδών, μαζί με την κοκκινομάγουλη, το μόνο ευρωπαϊκό είδος. Νομίζω δύο είναι. Αυτά. Κατά τα άλλα έχουν μεγάλη ποικιλία σε Βόρειο Αμερική. Τεράστιο θηλυκό. Βαρύ, όμορφο. Να δείτε τώρα δραστηριοποιήθηκε που βλέπει νερό. Δείτε κάτι ακόμα. Πίσω αριστερό πόδι χωρίς νύχια. Και το δάγκωμα εδώ, μάλλον σκύλωσα την άρπαξε, δυστυχώς. Σοβαρό πρόβλημα και με χερσαίες και με υδροβείς χελώνες. Έβγαλε το όμορφο κεφάλι της. Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτή η εξόρμηση. Δεν λέω πολλά και τελειώνει η μπαταρία. Τεράστια τύχη. Είδαμε πολλές χελώνες και μικρό, αμφίβια, πρασινόσαυρες πολλές, φιδόσαυρες και οχιά. Δηλαδή από τα φίδια ένα από τα κορυφαία. Με την πρώτη, χωρίς να βρούμε άλλο φίδι πριν. Αυτά λοιπόν και συνεχίζουμε. Από ό,τι φαίνεται η τύχη μας πάει το καλό στο καλύτερο. Γεια σας!